να μεταφέρουμε ποια κατάσταση επικρατεί στους κλάδους μας, που φαίνεται να είναι αυτή που κουβαλάνε τα περισσότερα εντός εισαγωγικών ατυχήματα, αλλά πολύ περισσότερο να πούμε ποια είναι τα αιτήματά μας, πώς διεκδικούμε καλύτερους όρους δουλειάς, πώς δουλεύουμε μέσα από τα σωματεία για την προστασία της ζωής και της υγείας μας. Για να δώσουμε μια εικόνα πάνω κάτω με το τι επικρατεί, πανελλαδικά το 2022 104 εργάτες έχασαν τη ζωή τους πάνω στη δουλειά, 142 συνάδελφοί μας τραυματίστηκαν σοβαρά. 7 νεκρούς και 22 τραυματίες μέτρησε η πόλη μας. Τα στοιχεία για το 2023 είναι ακόμα πιο φρικτά. Το πρώτο τετράμινο είχαμε 57 νεκρούς, μέσα είναι και οι νεκροί εργαζόμενοι στο έγκλημα των τεμπών, 69 το δεύτερο τετράμινο και μέχρι τις 10 Νοέμβρη μετράμε 36 νεκρούς. Χρόνο το χρόνο η λίστα των νεκρών και των τραυματιών αυξάνεται. Μετατρέπονται πλέον σε κοιλάδες των τεμπών οι χώροι δουλειάς, όπως τους έχουν βαφτίσει οι εργάτες. Σε γιαπιά, σε εργοστάσια και αποθήκες, στα έργα του μετρό, στο τιμόνι και τις κουζίνες, σε ξενοδοχεία, σε εμπορικά καταστήματα, στις υπηρεσίες του Δήμου, παίζει η εργατική τάξη την υγεία της και τη ζωή της κορώνα γράμματα για τα κέρδη των εργοδοτών. Και δεν φτάνουν μόνο τα ατυχήματα. Να σημειωθεί ότι στις μετρήσεις των απολειών δεν περιλαμβάνονται όσοι τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, καθώς δεν υπάρχει μηχανισμός ώστε να παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας τους. Δεν υπολογίζονται οι νεκροί από τις επαγγελματικές ασθένειες, καθώς αυτές δεν αναγνωρίζονται ως θανατηφόρες. Στα μεταλλεία, στις χημικές βιομηχανίες αλλά και αλλού, η επιβάρυνση της υγείας είναι πολύ πιο οξία, έρχεται με πιο μακρά διαδικασία, όμως οι επιπτώσεις που έχει δεν θεωρούνται ότι προέρχονται από την εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους, σε συγκεκριμένες συνθήκες. Τέλος, σε κάθε περίπτωση που μια υπόθεση, το ξαναλέμε εντός εισαγωγικών ατυχήματος, καταλήγει στα δικαστήρια, ο εργαζόμενος περιμένει για πολύ καιρό να εκδικαστεί η υπόθεση. Αυτή η διαδικασία είναι κοστοβόρα για τον ίδιο και για την οικογένειά του, αλλά και πολύ ψυχοφθόρα. Ακόμα και αν δικαιωθεί ο εργαζόμενος, περνάει πολύ καιρό μέχρι να συμβεί αυτό και υπάρχουν δυσκολίες για το βιοπορισμό του, για την καθημερινότητά του. Τα εργοδοτικά εγκλήματα που βαφτίζονται ως ατυχήματα δεν γίνονται επειδή είναι η κακιά στιγμή, δεν γίνονται επειδή οι εργάτες ξυπνάνε το πρωί και αποφασίζουν να πάνε στη δουλειά τους και να τσακιστούν. Δύο είναι οι κύριοι παράγοντες που μετράμε νεκρούς και σακατεμένους. Αφενός είναι το κυνήγι του κέρδους από τις εταιρείες. Τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα MAP, είναι κόστος για τους επιχειρηματίες σε κάθε χώρο δουλειάς, είτε είναι γιαπή, είτε είναι γραφείο, είτε είναι αποθήκη. Μπροστά στη διασφάλιση των κερδών, για να μην υπάρχει χασούρα, ο κάθε εργοδότης αφήνει σε τελευταία μοίρα την ασφάλεια των εργαζομένων, παρέχοντας ελλειπή μέσα ή ακόμα και καθόλου μέσα. Παράλληλα με αυτό το έγκλημα, η εντατικοποίηση που παρατηρείται σε χώρους δουλειάς γίνεται βάρος για τον εργαζόμενο, δημιουργεί άγχη που σε συνδυασμό με την ταχύτητα που βγαίνει η δουλειά για να είναι πιο ανταγωνιστικός ο εργοδότης, οδηγεί σε εργοδοτικά εγκλήματα. Οι εργοδότες με τα κέρδη σε κάποιους κλάδους όπως ο τουρισμός και η ενέργεια, για παράδειγμα, εξασφαλίζουν με επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές ακόμα περισσότερα κέρδη, παρόλα αυτά δεν παίρνουν κανένα μέτρο για την ασφάλεια των εργαζομένων. Έτσι βλέπουμε σε ξενοδοχεία οι καμαριέρες εργάζονται χωρίς διάλειμμα, σε κουζίνες οι μάγειρες χωρίς σύστημα πυρόσβεσης, στα απορριμματοφόρα των Δήμων κάθε μέρα έχουμε ατύχημα μικρό ή μεγάλο. Οι οικοδόμοι δουλεύουν χωρίς MAP, στις αποθήκες του σούπερ μάρκετ οι εργάτες πλακώνονται κάτω από κυβότια. Είναι βέβαιο ότι ακόμα και στον 21ο αιώνα, την εποχή της ρομποτικής και του 5G, που η εργασία μας θα μπορούσε να είναι ευκολότερη, θα μπορούσαμε να απολαμβάνουμε τη ζωή μας καλύτερα, για τα κέρδη της εργοδοσίας μετράμε θύματα σε κάθε κλάδο, σε κάθε ειδικότητα. Αφετέρου, έχουμε την ανυπαρξία ελέγχων από την πλευρά του κράτους για να τηρούνται έστω και αυτά τα υποτυπώδη μέτρα που υπάρχουν. Η υποστελέχωση της υπηρεσίας της τεχνικής επιθεώρησης, η υποβάθμισή της, γενικά της επιθεώρησης εργασίας, οδηγεί σε όλο και λιγότερους ελέγχους για να εξυπηρετηθεί αν τηρούνται τα μέτρα. Οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων είναι μεγάλες. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ οδήγησαν την επιθεώρηση εργασίας σε αυτή την κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τρεις επιθεωρητές στην τεχνική επιθεώρηση, ενώ οι όμοροι νομοί είναι χωρίς επιθεωρητές στις έδρες των νομών. Αυτοί βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά χωρίς υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Οι ίδιοι επιθεωρητές έχουν δείξει τη διάθεση να κάνουν ελέγχους, όμως παραδέχονται ότι δεν προλαβαίνουν και δυσκολεύονται να προχωρήσουν στους απαραίτητους ελέγχους. Όλα αυτά δεν τα αναφέρουμε για να κλάψουμε την πείρα μας. Αναφερόμαστε σε αυτά περισσότερο για να αναδείξουμε ότι μόνο μέσα από την πάλη τους τα σωματεία έχουν καταφέρει να προστατεύσουν τους εργαζόμενους, να προλάβουν καταστάσεις, να κάνουν τους υπεύθυνους να πληρώσουν για τα εγκλήματά τους. Για παράδειγμα, στον Καύσωνα, τον Ιούλιο, τα σωματεία είχαν προειδοποιήσει από πριν για τις δυσκολίες που υπάρχουν στους πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου εργασία και με αυτές τις πιέσεις είχαν αναγκάσει το Υπουργείο Εργασίας να πάρει μέτρα, έστω αυτά τα ελάχιστα, για την προστασία των εργαζόμενων στη γη, στα γιαπιά, στη διανομή. Όμως δεν μείναμε σε αυτό.
κλιμάκια των σωματείων πήγαν σε χώρους δουλειάς, διαπίστωσαν τις εγκληματικές ευθύνες εργοδοσίας, όπου εργάτες οδοποιίας, για παράδειγμα, κάνανε κανονικές εργασίες στην Καλαμαριά, γυράδικα στην Τούμπα βγάζαν τους διανομή στον δρόμο και αυτά τα σταματήσαμε. Δεν ήταν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου που προστάτευσαν τους εργαζόμενους, αλλά τα σωματεία και οι ίδιοι εργαζόμενοι που δεν δέχτηκαν να παίξουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για τα κέρδη του αφεντικού. Έτσι και πρόσφατα, με το θάνατο του συναδέλφου μας τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Νοέμβρη, που λισομανούσε ο αέρας στα 8 μποφόρ, κάνοντας επικίνδυνο το να οδηγείς μηχανάκι στο πανόραμα στο Φίνικα στη Θέρμη, την ίδια στιγμή που δεν βγαίνανε τα πλοία από τα λιμάνια και τα αεροπλάνα από τα αεροδρόμια, το ΣΕΤΕΠΕ πήρε την πρωτοβουλία με ανακοίνωση, με παρέμβαση στην τεχνική επιθεώρηση, με ενημέρωση της κατάστασης στους συναδέλφους μας και στον τύπο, αναδείξαμε τις αιτίες που οδηγούν σε νεκρούς διανομής. 4 πανελλαδικά μονάχα μετράνε διανομής φέτος. Έτσι, είδαμε το απόγευμα του προηγούμενου Σαββάτου το Υπουργείο Εργασίας να αναγκάζεται να βγάζει ανακοίνωση που έκανε σύσταση στους εργοδότες να περιορίσουν τις εργασίες που είναι επικίνδυνες για τους διανομείς κτλ. Είναι αυτό αρκετό? Προφανώς όχι. Είναι όμως μια απόδειξη ότι με τις πιέσεις των σωματείων, με συγκεκριμένο πλαίσιο, στο οποίο παίρνονται υπόψη οι δικές μας ανάγκες, οι ανάγκες της λαϊκής οικογένειας στον 21ο αιώνα, μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα για τη ζωή μας και την υγεία μας. Τα σωματεία μας μπαίνουν μπροστά με αιτήματα. Να στελεχωθεί επαρκώς η τεχνική επιθεώρηση, να γίνονται τακτικοί έλεγχοι στους χώρους δουλειάς. Παροχή map με ευθύνη της εργοδοσίας με σύγχρονα μέσα. Καμιά εργασία σε εξωτερικούς χώρους σε ακραίες καιρικές συνθήκες, να νομοθετηθεί και να οριστεί τι θεωρείται ακραία καιρική συνθήκη και να απαγορεύεται η εργασία σε εξωτερικούς χώρους. Γιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας σε κάθε χώρο δουλειάς και να βρίσκεται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας. Επαναφορά των βαρέων ανθυγιεινών στις ειδικότητες που καταργήθηκαν, όπως η διανομής, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς, πενθήμερο 7 ώρα. Η προστασία της υγείας μας και της ζωής μας δεν είναι υπόθεση κανενός σωτήρα, δεν περνάει από φίλτρα που κοστολογούν τι θα κερδίσει ο εργοδότης και τι θα μείνει σε εμάς. Η υγεία του λαού είναι αγαθό και μόνο ο λαός μπορεί να το προστατεύσει. Όσο τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα, όσο υπάρχουν ελλείψεις στο ΕΚΑΒ, όσο βλέπουμε σε Ημαθία, Κιλκύης και άλλες επαρχιακές πόλεις να λείπουν αξονική και μαγνητική τομογράφη για να κερδίζουν οι μεγαλοκλινικάρχες, δεν μπορεί ο μάγειρας και ο οικοδόμος να θεωρούν ότι έχουν εξασφαλισμένη πρόνοια και υγεία. Με αφορμή τη 48ωρη απεργία τη ΟΕΝΓΕ 29 και 30 του μήνα, των νοσοκομιακών γιατρών δηλαδή πανελλαδικά, να πούμε ότι τα αιτήματα των γιατρών είναι αιτήματα όλης της εργατικής τάξης, γιατί αφορούν την υγεία μας, την υγεία των παιδιών μας και των γονιών μας, και το ζήτημα της υγείας δεν είναι ξέχωρο, από τα εργατικά ατυχήματα είναι άρρηκτα δεμένα. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και καλούμε τους συναδέλφους μας και την εργατική τάξη της πόλης μας να συμμετάσχει αύριο στο συλλαλητήριο που καλεί η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, Τετάρτη 29 Νοεμβρίου, 6.30 ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου, δίπλα στους μάχημους υγειονομικούς, στεκόμαστε και διεκδικούμε μαζί τους. Οι αγώνες των γιατρών είναι και αγώνες της εργατικής τάξης.